Και κολλάει τα μούτρα του στα δικά μου για να βεβαιωθεί ότι στα αλήθεια είμαι τόσο χάλια. Ότι δεν είμαι παρά ένα κακόγουστο αστείο. Υπομένω το μαρτύριό μου χωρίς να αντιδρώ. Άγνωστο γιατί. Πραγματικά ανεξήγητο. Γιατί δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Είμαι το εισιτήριό του για τη δόξα. Είμαι το πτώμα που πατάει πάνω τα επιδεικτικά για να μείνει στην ιστορία αυτός και τα αστεία του. Είμαι η εφαρμογή του ρουτού. Αν δεν θες να γίνεις στόχος, πρέπει να στοχεύσεις πρώτος. Όσο βρίσκεσαι απέναντι μου, Ντάνη, δεν κινδυνεύεις να έρθεις ποτέ στη θέση. Βλέπω τα λόγια του να γίνονται πουνιές και να κατευθύνονται προς το στομάχι μου. Νιώθω τα λόγια του να κατευθύνονται προς τα πάνω μου με δύναμη. Τα δευτερόλεπτα κρατούν αιώνες. Έχεις ταλέντο, Ντάνη. Είσαι ένα σαδιστικό γουρούνι με ταλέντο. Αγοράζω οδηγούς επιφύωσης για το σχολείο και στα διαλύματα χάνομαι στο ξέφωτο με ξερόχαρτα και τα ξεκοκαλίζω. Ένας από αυτούς γράφει ότι η ύπαρξη ενός θύματος προϋποθέτει την ύπαρξη ενός θήτη. Πως για να σταματήσει ο Ντάνη να με κυνηγάει, πρέπει πρώτα να πάψω να είμαι θύμα. Πιο πιθανόν είναι να αρχίσει η γη να γυρίζει απ' την άλλη, παρά να σταματήσει ο Ντάνη να με στοιχιώνει. Είναι τρομερή. Πώς δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά
τόσο καιρό. Να κάνω λίγο. Δοκίμασε. Χουά! Εντάξει, κάτι τέτοιο. Μπορείς να κάνεις πρόβα στο δωμάτιό σου. Φοράς διαφορετικές κάλτσες. Κι άλλο από στο δεξί. Κι άλλο στο αριστερό. Βάφτηκε σαν κλόν. Κάτω μόδα. Έχεις τσίμπλες. Σου τρέχουν τα σάλια επειδή ακόμα κοιμάσαι. Δεν φοράς ποτέ σου τιέν. Ή επειδή είναι το στήθο σου ανύπαρκτο. Ή είναι τεράστιο. Όπως και να έχει, θα περιφέρεις τον εαυτό σου με ευλάβεια και προσοχή. Σαν να ήταν έκθεμα μουσείου. Κάνε φίλους, όσο περισσότερους μπορείς. Και παίρνει πολύ ώρα μαζί τους. Οι ταΐδες μισού της παρέμβλης. Και παίρνει επιτέλους την αντεπίθεση. Εντάξει, σου έχει γίνει στενός χωρισές ο ταΐς του σχολείου και είναι πολύ αργά να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη για σένα. Ήψωσε τη φωνή σου, ξεκινά τις φαλιάρες. Όταν όμως βγεις από την τύλα αυτού του κόλλου σχολείου και βεβαιωθείς ότι κανείς δεν σε ακολουθεί, τότε πετά τη μάχτα και ξεκινά αυτό σου. Κλάψε, κλώτσα, γίνε μίζερη, απροσάρμοστη, φυσιολογική. Εσύ τα καταφέρνεις. Όχι βέβαια, αλλιώς θα κρυβόμουν στις ερμηνείες. Απλώς καπνίζω. Τι εννοείς απλώς καπνίζεις. Κοίτα, δεν το προτείνω, αλλά το οι τζαμπουκάδες με κοιτούν με τσιγάρο στο χέρι, με κοιτούν σχεδόν με σεβασμό. Σαν να έχω φιλοσοφίσει περισσότερο από τη ζωή. Σαν να ξέρω περισσότερο. Κι έτσι έχω την ησυχία μου. Για μας.
Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματά μας και να βρούμε κάποια πιθανή λύση. Σε ένα μικρό και χαριτωμένο group therapy. Να, το πρόβλημα του Τζες, ας πούμε, είναι η πιτηρίδα. Το πρόβλημα του Ραφ είναι η πλατυποδία. Το πρόβλημα του Τζόνι είναι ας προπονητής. Το πρόβλημα το δικό μου είναι η κυρία Μπέθα. Αλλά, σε αυτή την πρώτη συνάντηση, θα μιλήσουμε για το πρόβλημα της Κλάρας. Που όπως όλοι βλέπουμε, είναι τα σπυριά. Θα την βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Νομίζω ότι τα σπυριά φεύγουν με τιμωλία. Καλή ιδέα. Όχι και τόσο καλή ιδέα. Κλάρτα μου, πως άρεσε λίγο. Πω. Ξέρεις πόσο ωραία γράφεις το φακό. Όπως έχεις παιδιά στο πρόσωπο, έχεις το υπόλοιπο σώμα. Νομίζω ότι το πρόσωπο είναι το πιο έμπαρο σημείο του σώματος. Εγώ νομίζω ότι σε βλάκα, Γκάλ. Να, εδώ ο Τζέσι και ο Τζόνι πιστεύουν ότι υπάρχει και πιο λιβαρό σημείο από το πρόσωπο. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Φυσικά και υπάρχει. Βάζω στοίχημα ότι υπάρχει ένα πιο λιβαρό σημείο από το κεφάλι της Κλάρας. Σωστά. Καλή ιδέα. Και ποιο μπορεί να Κλάρα, ποιο είναι το πιο λιβαρό σημείο στο σώμα σου? Δεν λέει. Τότε θα πρέπει να το ανακαλύψουμε μόνοι μας. Ας κοιτάξουμε! Υπάρχουν ειδικά σχολεία για θύματα του bullying.
Οι ταΐδες έχουν κατά κανόνα περιορισμένη αντίληψη του εαυτού τους. Δεν αλλάζουν μεγαλώνοντας. Εκείνο που αλλάζει είναι οι μορφές του εκφοβισμού που ασκούν.